Αισθάνομαι ενθουσιασμένος, χαρούμενος και ανυπομονώ. Δεν έχω καθόλου άγχος για κάποιο λόγο. Πολύ cool, πανέτοιμος. Έχω τεράστια αγωνία. Έχω και λίγο άγχος για το άγνωστο, αλλά αγωνιώ. Ποιος σε παρακίνησε να δηλώσει συμμετοχή? Η γυναίκα μου. Γιατί? Η γυναίκα μου. Δεν αντέχω άλλο σπίτι, θέλω να πάω. Όχι, πλάκα κάνω. Γενικά το ήθελα πάντα. Σαν project manager πάρα πολύ που το έβλεπα από το σπίτι και τα λοιπά. Ζήλευα δηλαδή τις πίστες. Ήθελα να δω και αν θα αντέξω αγωνιστικά σε αυτές τις συνθήκες και δήλωσα. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το μοιράστηκες? Η μητέρα μου. Ήξερε ότι το ήθελα κι εγώ, οπότε χάρηκε κι αυτή. Τι έκανες όταν χτύπησε το τηλέφωνό σου από την Ατζούν Μίδια και σου είπανε τι μας ευαλίτσες, φεύγεις? Ακριβώς αυτό. Έπαθα σοκ. Λέω, όντως, ο μπαμπάς μου τρελάθηκε, θέλει φουλ γιατί το βλέπει, είναι θανατικός. Με ποιον παίκτη πιστεύεις ότι θα έρθεις πιο κοντά? Εξαρτάται σε ποια ομάδα. Σε ποια ομάδα θα είσαι? Δεν ξέρω σε ποια ομάδα θα είμαι, οπότε δεν ξέρω τι να απαντήσω. Με κάποιους θα πάω καλά, με κάποιους δεν θα πάω καλά. Σίγουρα με τα κορίτσια της μπλε ομάδας δεν θα είμαι και τόσο φιλικός μαζί τους. Γιατί? Αυτό. Ο χαρακτήρας έχει δείξει ότι δεν ταιριάζει με το δικό μου χαρακτήρα. Τι να πω τώρα, για Ιασημίνα λίγο δεν μπορώ. Αυτά, αλλά μ' αρέσει μέσα ο Σάββας, μ' αρέσει. Ο Γιάννης ο Περπατάρης μ' αρέσει. Η Δώρα μ' αρέσει. Θα έκανα παρέα μαζί τους. Άρα μόνο με την Ασημίνα δεν θα. Με την Ασημίνα δεν ξέρω αν θα τα πήγαινα πολύ καλά. Με ποια παίκτρια θα ήθελες να ανταγωνιστείς στο Στίβο Μάχης? Με το θρύλο, δεν τα λάκα θέλα, ρε φίλε. Εντάξει, κι ας χάσω, δεν πειράζει. Θρύλος είναι. Ποιον παίκτη θα ήθελες να κοντράρεις στο Στίβο Μάχης? Από την κόκκινη ομάδα με το Σάβα, είναι εξαιρετικός παίκτης. Και εννοείται από την μπλε ομάδα με το Φάνη. Εξαιρετικός επίσης παίκτης. Ποιον διάσημο? Από αυτούς που είναι μέσα, ναι. Το Σάβα. Γιατί είναι πολύ καλός αγωνιστικά. Οπότε θέλω να κοντράρω με καλούς αγωνιστικά παίχτες. Για κάποιον που δεν σε ξέρει, θέλω να μου πεις τρεις λέξεις που σε χαρακτηρίζουν. Υπομονετική. Όταν βάλω κάτι στόχο, το κυνηγάω. Πέσω, δεν πέσω, πάμε. Και με αξιοπρέπεια. Αυτά, έχω αξιοπρέπεια. Δυναμικός, ειλικρινής και πεισματάρης. Απλός, λιτός και απαραίτητος. Όπως ακούγεται. Αγαπημένος νικητής από προηγούμενο Survivor, ποιος είναι? Ντάνος. Γιατί? Ντάνος. Είναι ο μόνος που μου άρεσε κιόλας. Όλοι οι νικητές μου άρεσαν, ήταν εξαιρετικά παιδιά. Δεν ξεχωρίζω κάποιον. Κατσούλης, Ντάνος. Νικητής είπες. Ναι. Αυτή. Γιατί? Και Δαλάκα. Τι λέω καλέ, το ξέρω. Πάμε καλά. Δαλάκα πρώτη και μετά οι υπόλοιποι. Μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής του Survivor. Ποιος ξέρει. Για να δούμε. Το θέλεις? Το θέλω. Μπορείς? Πιστεύω. Ναι. Ναι, δεν θα ερχόμουν καν να δηλώσω αλλιώς. Δηλαδή, ναι, αν ήξερα ότι δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα δήλωνα καν. Πας για την νίκη στο Survivor. Κοίταξε, είναι μέσα στο μυαλό μου. Προφανώς και γι' αυτό έρχομαι και στο παιχνίδι. Δεν έρχομαι για να κάτσω δύο εβδομάδες και να φύγω. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Θέλω λίγο να βρω τα πατήματά μου εκεί και να δω. Και άμα δω ότι το έχω, ρε παιδί μου, θα αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό μου ακόμα πιο πολύ, πιστεύω. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, να σκίσεις. Να είσαι καλά.